Είναι αυτή η θηριώδης ποντιακή λύρα στην πεντάβρυσο Εορδέας. Έκανε το γύρο της Ελλάδας και όχι μόνο, και σε πολλούς ιστοτόπους της Ομογένειας έπαιξε πολύ, καθώς νοπές οι μνήμες, ειδικά τώρα όπου συμπληρώνονται και 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, τα μηνύματα είναι πολλά, οι συμβολισμοί είναι έντονοι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και κοσμεί μια ολόκληρη περιοχή, ανατριχιάζεις και μόνο που βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί, τους ποντίους οι οποίοι χορεύουν, τιμούν τις χαμένες πατρίδες μας βέβαια, τη χαμένη πατρίδα μας, και βλέπουμε και τη γιγαντία βέβαια, την θηριώδη ποντιακή λύρα. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον Κοσμάτο Σιδηρόπουλο, τον κύριο Σιδηρόπουλο, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Πενταβρύσου στην Εορδέα. Την καλησπέρα μας, πώς είστε πρόεδρε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Μια χαρά, εσείς? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βλέπουμε εδώ τις φωτογραφίες, η αλήθεια είναι. Πολλά τα μηνύματα σε μια περίεργη συγκυρία με αφορμή και τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Για πείτε μας καταρχάς πώς νιώθετε με αυτό το αποτέλεσμα. Καταρχήν να εξηγήσω ότι τη λύρα αυτή την οραματίστηκε και την ολοκλήρωσε την κατασκευή της ο εκλοιπών πρόεδρος Γιάννης Πασαλίδης. Η κατασκευή αυτής της λύρας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019 και ολοκληρώθηκε περίπου στα τέλη του 19. Δεν έγιναν τα αποκαλυπτήρια λόγω πανδημίας και λόγω ευτίδιου θανάτου του πρόεδρου. Είναι ένα πιστό αντίγραφο της λύρας που έφεραν οι πρόγονοι του εκλοιπών πρόεδρου από τον πόντο της Μικράς Ασίας. Είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ξύλο, έχει ύψος 6 μέτρα και 68 εκατοστά, που μαζί με τη βάση της ξεπερνάει τα 8 μέτρα. Είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι, και είναι και ένα όμορφο μήνυμα και προς τη νέα γενιά, να γυρίσουμε λίγο το βλέμμα στο παρελθόν, να ασχοληθούμε με την ιστορία, να ασχοληθούμε με τον πόνο προηγούμενων γενιών βέβαια, που αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν μια καινούργια καθημερινότητα εδώ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας. Για πείτε μας λίγο, η νέα γενιά εκεί πώς αντιλαμβάνεται αυτή την κατασκευή και αυτή την κίνηση, αυτούς τους συμβολισμούς? Καταρχήν από τη νέα γενιά είχαμε πολλούς εθελοντές, ήταν κοντά στην προσπάθειά μας αυτή, βοηθήσανε και στα αποκαλυπτήρια και όλα το είδανε, και πάντοτε η νέα γενιά είναι κοντά στα ήθη και έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου. Εμείς απλώς θέλουμε να τα διατηρήσουμε αυτά και για τις επόμενες γενιές. Οπότε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί ο πρόσφυγας Χαράλαμπος Πασαλίδης έφερε αυτή τη λύρα εκεί με τους συγγενείς του από την περιοχή της Μύρνης και ήρθε μετά από χρόνια ο αείμνηστος πρόεδρος, όπως μας λέτε κι εσείς, Γιάννης Πασαλίδης. Ναι. Από τον πόντο της Από τον πόντο, ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Η περιοχή Παϊπόρτ του πόντου, έτσι λεγόταν. Μάλιστα. Και ήρθε λοιπόν ο δισέγγονός του, όραμα ζωής, στοχεύει, το πέτυχε, αλλά έφυγε από τη ζωή. Τα μόνα πράγματα που φέρανε οι πρόσφυγες από εκεί, το πρώτο ήταν την ψυχή τους και το δεύτερο ήταν η λύρα. Ένα από τα δύο εμείς μπορέσαμε και το ολοκληρώσαμε. Θα το βλέπουν και οι επόμενες γενιές. Αυτό είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη λύρα που υπάρχει και για να την τοποθετήσουμε χρειαστήκαμε ειδικά μηχανήματα έργου, γερανούς, κλάρπ και διάφορα. Είναι στην πλατεία του χωριού, κοσμή την πλατεία του χωριού αυτή η λύρα. Το υλικό κατασκευής στο ξύλο φαντάζομαι και μεταλλική... Ναι. Εξ ολοκλήρου από ξύλο, μόνο η βάση είναι μεταλλική. Που κουμπώνει πάνω στο μάρμαρο είναι μεταλλική. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ένα μεγάλο μπράβο για το συμβολισμό και την κίνησή σας. Το μήνυμά σας εδώ στην Κρήτη, οι δεσμοί είναι στενοί, ξέρετε, ανάμεσα στους δύο τόπους. Φυσικά και οι δύο, και ο Πόντος και η Κρήτη, έχουν τη λύρα. Σωστά. Να σας... Είναι κάτι κοινό. Να σας ευχαριστήσω. Ολοκληρώστε βέβαια, κύριε Σιδηρόπουλε. Ναι, το μήνυμα είναι το ίδιο να συμβαίνει και κάτω στην Κρήτη. Εμείς οι
οι γενναίες να μπορούμε να τα μεταφέρουμε και στις νεότερες γενιές να ακολουθήσουν την παράδοση και τα είδη, γιατί αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε είναι λίγο δύσκολο οι νέοι να ακολουθήσουν αυτά τα οποία θέλουμε εμείς. Να σας ευχαριστήσουμε. Βέβαια. Να ευχαριστήσω εγώ το κανάλι σας, εσάς, για την προβολή και το ενδιαφέρον που δείχνετε. Θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε και την Ποντιακή Λύρα εδώ. Ξέρετε, όταν υπάρχει αυτή η επαφή με την Κρητική Λύρα, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Να το... Είμαι σίγουρος το γνωρίζετε. Λοιπόν, το γνωρίζω. Τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Σιδηρόπουλε.